Τα αρνητικά αποτελέσματα για την Ξάνθη με αντίπαλο τη Λάρισα συνεχίστηκαν και σε αυτό το μάτς. Την ήττα στο Αλκαζάρ σε 7 μάτς έχει μία νίκη με αντίπαλο τη Λάρισα η Ξάνθη. Πρώτη καλή στιγμή μόλις το 5ο λεπτό. Το μακρινό σουτ όμως του Κανόμπιο έστειλε την μπάλα out. Ο Παπακώστας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τα αρνητικά αποτελέσματα και για τη Λάρισα. 15ο λεπτό και ο Κουζέν με αυτή την προσπάθεια θα κερδίσει το πέναλτι. Ο κριτικός της Λάρισας ανατρέπεται. Εύστοχη εκτέλεση από τον Κανόμπιο. 1-0 για την ΑΕΛ. Στο 26ο λεπτό σέντρα του Κουζέν. Έδιωξε αρχικά ο Ξπούρνικ. Ο Εγκλέσιας με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0. Λανθασμένη εκτίμηση από τον Κοστούλα. Τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο στο 34ο λεπτό. Αυτό το μακρινό σουτ όμως του Ρωμαίου δεν απείλησε την Ξάνθη. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι θα πετύχουν νωρίς γκολ. Από την ωραία τρίπλα του Τουμέρ με την μπάλα κατέληξε στον Κανόμπιο. 3-0 η Λάρισα. Κανόμπιο φυλά την σημαία της Ουρουγουάης. Ο Στέλιος Βενετίδης βγαίνει από το παιχνίδι και αποθεώνεται από τον κόσμο της Λάρισας. Στη θέση του περνά ο Κατσιαρός. Μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη να πετύχει ένα γκολ. Το σούτ όμως του Έλικτον έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην αντεπίθεση η Λάρισα δεν θα καταφέρει να πετύχει τέταρτο τέρμα. Ο Ξπούρνικ διατηρεί το 3-0. Τελευταία καλή στιγμή στο μάτς το 80. Από την ωραία ατομική προσπάθεια του Κουζέν, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Είναι η πρώτη νίκη για τη Λάρισα από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Φαίνεται πραγματικά στην ομάδα μας ότι το γκολ για μας είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίσουμε και να βρούμε τη χαμένη μας ψυχολογία που δυστυχώς τώρα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά, αλλά και το κυριότερο πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είμαστε αποτελεσματικοί για πρώτη φορά. Στο δεύτερο ημίχρονο κατά διαστήματα παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Απειληθήκαμε μετά το 3-0. Αδικαιολόγητα μεν, αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο αρνητικό της όλης φάσης, εκείνο το σημείο μετά το 3-0. Αλλά και πάλι ανταπεξήρθαν οι ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλά. Τώρα το θέμα μας είναι η συνέχεια και πρέπει να συγκεντρωθούμε πάρα πολύ. Ναι, γιατί είχαμε συνηθίσει τις φωνές απ' έξω και μας κακοφαίνεται. Αστειεύομαι. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να γίνει μια σωστή διαχείριση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί μια έτσι, εμφάνιση που δίνει ένα καλό αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι έληξε όλος ο συναγερμός μας. Απλώς δείχνει αυτή η ομάδα ότι το έχει. Όταν λοιπόν κατά διαστήματα παίζεις αξιοπρεπέστατο ποδόσφαιρο και παίρνεις αυτά τα αποτελέσματα που θέλεις, πρέπει να έχεις και διάρκεια. Νομίζω η δυσκολία είναι στη διαχείριση όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και, όταν, και παράλληλα όταν χρειάζεται η ομάδα αυτή να, έχει, να συνεχίσει αυτή την καλή εμφάνιση. Mucho las cosas y el equipo hoy estuvo muy contundente y bueno, por eso creo que conseguimos el resultado. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε, δουλέψαμε αρκετά και γι' αυτό κέρδισε και το αποτέλεσμα.